σε ένα υγιές ενιδρίο, όπως κάθε οικοσύστημα, τίποτε δεν πάει χαμένο. Ακόμα και οι απορρίψεις. Όμως, αυτό που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι ότι η αμμονία, μια τοξική ένωση, βρίσκεται εκεί και είναι πάντα παρούσα, έτοιμη να δημιουργήσει προβλήματα. Τα ψάρια και άλλοι οργανισμοί στο ενιδρίο αποβάλλουν αμμονία μέσω των περιττωμάτων τους και των ούρων τους. Εδώ, ακριβώς στην σιωπή του νερού, η αμμονία διαχέεται και εισχωρεί στο περιβάλλον. Η τροφή που δεν καταναλώνεται, η αποσύνθεση των οργανικών υλών, όλα αυτά έχουν μία κοινή συνισταμένη. Παράγουν αμμονία. Μια ένωση που, αν δεν ελεγχθεί, μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τα ψάρια και το οικοσύστημα του ενιδρίου. Η φύση έχει τους δικούς της μηχανισμούς. Στο ενιδρίο, τα βακτήρια της βιολογικής φίλτρανσης μετατρέπουν την αμμονία σε λιγότερο τοξικές ουσίες, όπως τα νητρόδη και τα νητρικά άλατα. Αυτή η διαδικασία είναι ζωτικής σημασίας για την ισορροπία του ενιδρίου. Η τακτική παρακολούθηση των επιπέδων αμμονίας είναι το κλειδί για την αποφυγή προβλημάτων. Η υψηλή συγκέντρωση αμμονίας μπορεί να καταστρέψει τα ψάρια και να θέσει σε κίνδυνο όλο το οικοσύστημα. Το σωστό φιλτράρισμα και η σωστή φροντίδα είναι απαραίτητα. Όταν το σύστημα λειτουργεί σωστά, το ενιδρίο γίνεται ένα ευχάριστο και ισχυρό οικοσύστημα, όπου κάθε στοιχείο του συνεργάζεται για να διατηρηθεί η ισορροπία. Και όλα αυτά χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε πάντα. Θέλετε να ξεκινήσετε με το νέο σας ενιδρίο, αλλά ανησυχείτε για το τι πρέπει να κάνετε πριν βάλετε τα ψάρια σας. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξουμε όλα τα βήματα για να ολοκληρώσετε τον κύκλο του νερού σωστά και να δημιουργήσετε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα τροπικά σας ψάρια. Ο κύκλος του νερού σε ένα ενιδρίο είναι η διαδικασία κατά την οποία τα βακτηρίδια αποδομούν τις τοξικές ουσίες όπως η αμμονία, τα νητρόδη και τα νητρικά. Είναι απαραίτητος για την διατήρηση της υγείας των ψαριών σας. Για να ξεκινήσετε θα χρειαστείτε 1. Test kits για μέτρηση αμμονίας, νητροδών και νητρικών. 2. Βακτηρίδια σε υγρή μορφή για να ενισχύσετε την βιολογία του φίλτρου. 3. Ένα καλό φίλτρο για την καλή κυκλοφορία του νερού. 4. Θερμοστάτη για να διατηρήσετε την θερμοκρασία σταθερή. Επιπλέον, η προσθήκη υποστρώματος και φυτών από την αρχή μπορεί να είναι επωφελής. Το υπόστρωμα δημιουργεί επιφάνειες για την ανάπτυξη βακτηρίων, ενώ τα φυτά βοηθούν στην απορρόφηση τοξικών ουσιών και συμβάλλουν στη σταθερότητα του συστήματος. Ξεκινήστε με την επεξεργασία του νερού. Χρησιμοποιήστε αντιχλώριο για να αφαιρέσετε το χλώριο και τα βαρεά μέταλλα που είναι βλαβερά για τα ψάρια και τα βακτήρια. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία αναλόγως με τις ανάγκες των ψαριών σας. Για τα περισσότερα τροπικά ψάρια, 24 με 26 βαθμούς Κελσίου είναι η ιδανική θερμοκρασία. Σημαντικό είναι να προσθέσετε το υπόστρωμα ή τα φυτά πριν από την επεξεργασία του νερού, ώστε να δημιουργηθεί ένα σταθερό περιβάλλον για τα βακτήρια και να μειωθεί το ενδεχόμενο θολότητας. Προσθέστε τα βακτήρια για να ξεκινήσει η διαδικασία του κύκλου. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια μικρή ποσότητα τροφής ή καθαρή αμμονία για να ταΐσετε τα βακτήρια. Ο κύκλος διαρκεί συνήθως 4 με 6 εβδομάδες. Μετράτε τα επίπεδα αμμονίας, νητροδών και νητρικών τακτικά. Όταν η αμμονία και τα νητρόδη είναι μηδενικά και τα νητρικά κάτω από 20 ppm, parts per million, το ενιδρίο σας είναι έτοιμο. Μερικές φορές τα επίπεδα αμμονίας ή νητροδών μπορεί να παραμείνουν ψηλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να συμβεί αν τα βακτήρια δεν έχουν επαρκείς συνθήκες ανάπτυξης. Το θολό νερό μπορεί να είναι σημάδι βακτηριακής άνθησης. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα υποχωρήσει καθώς ο κύκλος σταθεροποιείται. Πριν βάλετε ψάρια, κάντε μια αλλαγή νερού 20-30% για να μειώσετε τα νητρικά. Ελέγξτε ξανά την θερμοκρασία και τις παραμέτρους του νερού. Συγχαρητήρια! Μόλις έχετε ολοκληρώσει τον κύκλο νερού του ενιδρίου σας. Το ενιδρίο είναι έτοιμο για τα νέα σας ψάρια. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μας και αφήστε τις ερωτήσεις σας στα σχόλια.